Η μπουρνούζο πετσέτα η Xiaomi είναι τόσο μαλάκι. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, zsh.com και κινέζικα. Και zsh.com και κινέζικα σε μικρότερο φακελάκι. Λοιπόν, αφού σας έδειξα ήδη ένα περίεργο γκατζετάκι Xiaomi, πάμε να δούμε και αυτά εδώ πέρα τα εφόδια του Xiaomi Fanboy. zsh.com, πετσετούλα 1 και 2. Τώρα σε αυτό το σημείο και με το δίκιο σου και εσύ θα πεις, ρε Σωτήρη, μήπως ξεφεύγεις λίγο. Εντάξει, ρε φίλε, να μας δείξει Xiaomi κινητά, να μας δείξει Xiaomi πληκτρολόγια, ποντίκια, κάμερες, home cinema, τέλος πάντων για το σπίτι, drones, ιστορίες, ριζοπαρασκευαστές, βραστήρες, καφετιέρες, παπούτσια. Αλλά ρε φίλε, πετσετές. Όπα, πρόσεξε. Με την υγεία δεν παίζουμε. Οπότε, αφού μου δόθηκε η λύση να πάρω κάτι από τη Xiaomi που είναι και χρήσιμο, είπα να τα συνδυάσω και τα δύο. Αυτές είναι μεταξύ είναι δικαιολογίες του fanboy που πρέπει οπωσδήποτε να πει στον εαυτό του αλλά και τους άλλους ότι δεν έχει πρόβλημα και ότι είναι μια χαρά κυριλέ και εντάξει, έτυχε και τα έφερα. Λοιπόν, οι συγκεκριμένες πετσετούλες από τη Xiaomi είναι από ένα brand στο ZSH, οπότε δεν θα έχει logo πάνω μου. Είναι γενικά αυτή η ιστορία με τις θηγατρικές της Xiaomi. Η άλλη θηγατρική έχει τις κάμερες, άλλη έχει τα είδη σπιτιού, άλλη έχει ξέρω τα παπούτσια, άλλη έχει τις καφετιέρες, άλλη έχει τις ρομποτικές της σκούπες. Οπότε γίνεται ένας χαμός. Τα συγκεκριμένα, αν και είναι από τη Xiaomi, δεν έχουν το logo πάνω. Οπότε εσείς που θέλατε να δείτε, θα σκουπίζομαι με πετσέτα που θα γράφει πάνω Xiaomi, το ξεχνάτε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι κάνει ξεχωριστές αυτές εδώ τις πετσέτες και άμα αξίζει τελικά τα λεφτά παραπάνω. Λοιπόν, σου λέει Xiaomi ZSH.com, η πετσέτα λέει ότι έχει Xinjiang Long Staple Cotton, που είναι πολύ μαλακό και skin friendly, οπότε δεν θα έχει ερεθισμούς λογικά. Έχει σουηδικό υλικό πολυγυνό που είναι ενάντια τα ζουζούνια, κάτι τέτοιο, δηλαδή στα mites. Είναι δηλαδή anti-mite. Mite τώρα συνήθως λέμε τα ακάραια που πάνε πάνω στο στρώμα, οπότε δεν ξέρω άμα πάνε και στις πετσέτες αυτά εδώ τα πράγματα που μας πίνουν το αίμα. Γενικά πάντως έχει αυτό το ειδικό το υλικό. Λέει επίσης ότι αυτό το πολυγυνό υλικό που σας είπα πριν και σίγουρα οι περισσότεροι θα γελάσετε και λέτε τι λέει ο παπάρας, εμποδίζει λέει την δημιουργία μυκήτων, βακτηρίων, είπαμε των mites, δηλαδή των ακάραιων. Και δεν μυρίζει. Οπότε ξέρεις, άμα έχεις αφήσει μια πετσέτα μια μέρα, δύο μέρες, άμα είναι ειδικά καμιά φτηνιάρικη και δεν την έχεις βάλει, ξέρω εγώ, για πλύσιμο, μπορεί να σου μυρίζει μουχλίλα. Σου λέει ότι, φίλε, αυτή η πετσέτα δεν μυρίζει μουχλίλα. Οπότε, μυστορή, φοβερή. Σου λέει ότι η απορροφητικότητά της είναι φανταστική, οπότε τραβάει πολύ γρήγορα το νερό από τα μαλλιά σου. Α, για τα μαλλιά είναι. Σου λέει το μεγάλο φωτεινό χρώμα, λέει, εκπέμπει νεότητα και ενέργεια, είναι πακεταρισμένο εδώ μέσα στη συσκευασία. Με ειδική συσκευασία τρομερή και με τρόπο σφράγισης καταπληκτικό που δεν επιτρέπει να μπει μέσα τίποτα κατά τη μεταφορά. Οκ, χαιστήκαμε, μας ήρθε μέσα σε μια κούτα. Και ξεκίνησε την ημέρα σου με ένα όμορφο Xiaomi προϊόν. Λοιπόν, τα χρώματα που βγαίνουν είναι μπλε, πράσινο και λευκό. Πήρα λευκό τη μεγάλη πετσέτα και πήρα και μπλε εδώ πέρα για το πρόσωπο να δούμε πώς συμπεριφέρεται. Αρκετά όμως με την εισαγωγή, πάμε να ανοίξουμε την πατενταρισμένη συσκευασία που δεν επιτρέπει τη μπίχλα να μπαίνει μέσα. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ πέρα, το σκίζουμε. Που πρέπει να έχει μπει αρκετή μπίκλα, γιατί είδα εγώ κάτι μεταφορά ότι ήταν λίγο στραπατσαρισμένο. Ερχόμαστε εδώ, αυτή είναι η συσκευασία, τη βάζουμε στην άκρη και αυτή είναι η πετσέτα. Ωραία, φίλε, μεγάλη είναι. Γενικά προβληματιζόμουν άμα θα χωράω σε αυτή εδώ τη πετσέτα. Αλλά γενικά μια χαρά. Έτσι, μαξί, κάτσε να δούμε. Ωπ, έλα εδώ. Γιατί κάτι βρήκα. Μην βρήκα εδώ πέρα ένα αυτοκολλητάκι. Τι βλέπουμε εδώ. Ζήγια είναι, είπαμε, αυτό το zsh.com, η θηγατρική της Xiaomi. Και εδώ πέρα τι μας γράφει, 70 cm επί 140 cm, 1,40 δηλαδή επί 70 εκατοστά, 100% αυτό το πολυγυνό του υλικό το μαμπάκι. Και από κάτω σου λέει ότι να το πλένεις στους 30 βαθμούς, να μην το, να το μπορείς να το σιδερώσεις και κάτι άλλο περίεργο που δεν ξέρω εγώ και ξέρουν οι νοικοκυρές. Οπότε, να σου πω για το πάχος τώρα. Δεν είναι η κλασική πετσέτα, δηλαδή μου θυμίζει πιο πολύ φλις, τι να σου πω, σαν παπλωματάκι, αυτό θα γινόταν ωραίο κρεφατάκι για την Ήρης. Anyway, έχει εδώ πέρα αυτές τις πολύ λεπτές τις πλέξεις πάνω. Ναι, okay, είναι μια πετσέτα της Xiaomi. Πάντως πρόσεξε. Σε καμία περίπτωση το δικαιολογεί το κόστος, δεν είναι ψευτούρα. Δηλαδή είναι αρκετά χοντρό εδώ πέρα στην ύφη. Και άμα δουλεύουν όλα αυτά όπως ισχυρίζεται, θα είναι μια χαρά επιλογή για οποιονδήποτε είναι fanboy και θέλει να σκουπίζεται με κάτι Xiaomi. Πάμε να δούμε και το μικρό. Ερχόμαστε εδώ πέρα, πρέπει να άνοιξε από εδώ. Ναι, ωραία. Και αυτή είναι η μικρή πετσετούλα. Πάλι τα ίδια ισχύουν εδώ πέρα, το ίδιο υλικό. Εν τω μεταξύ είναι αρκετά χοντρό και αυτό, ρε πούστη μου. Είναι αρκετά χοντρό. Λοιπόν, πετσέτα προσώπου ή για μαλλιά, δεν ξέρω, και αυτή η υπεραπορροφητική. Και πάμε να δούμε και τις διαστάσεις της. 34 cm επί 76 cm. Οπότε αυτή εδώ είναι η μεγάλη για να σκουπίσεις ολόκληρος και αυτή είναι η μικρή πετσετούλα της Xiaomi. Πρόσεξε τώρα, εγώ δεν είμαι ούτε νοικοκυρά να έχω πάει να ψωνίσω πετσέτες και να ξέρω πόσο παίζει μια καλή ποιοτική πετσέτα από κάποιο υλικό έτσι πολυγυνό για κάποιον που έχει αλλεργίες ή οτιδήποτε έχει ψηλόγο ή υπεραπορροφητικό και δεν συμμαζεύεται. Οπότε δεν μπορώ να σχολιάσω πάνω στη τιμή. Αυτό που μπορώ να σχολιάσω είναι η ποιότητα. Και τώρα επειδή έχω υδρώσει γιατί έχει αρχίσει και καλοκαιριάζει και κάνει κολόζες και πρέπει να καθαρίσω τα φίλτρα των εργοντήσεων πριν το ανοίξω, κάτσα να σκοπίσω λίγο τη μούρη μου με αυτή την πετσέτα. Είναι
απορροφητική μαλακία. Δηλαδή, τόσο υδρότα εδώ πέρα δεν τον έχει δείξει. Πρόσεξε, αυτές εδώ τις πετσέτες εγώ τις πήρα πιο πολύ για την καφρίλα. Για να έρχονται στο σπίτι και να λένε μαλάκα, μερικέ άμοι πετσέτες έχεις. Οπότε πήγα και τις πήρα για αυτό το λόγο. Τώρα, άμα τις δουλέψω εγώ για λίγο καιρό μέχρι να ανεβάσω το review και δω κάτι ωραίο ή άμα πω ρε φίλε, ναι, άξιζε τα λεφτά της γιατί γαμάει σε σχέση με τις άλλες πετσέτες που έχω και είναι μια φλίδα, ξέρω εγώ, και κάνω έτσι να σου πω στο χέρι μου και έχει γίνει μουσκεμα. Οκ, να σου πω ότι αξίζει. Πάντως, τουλάχιστον σαν πρώτη εντύπωση από την επαφή και το πάχος εδώ πέρα είναι δεν έχω ξαναχρησιμοποιήσει τέτοια πετσέτα σίγουρα. Οπότε, anyway, αυτά από μένα, πετσετούλες Xiaomi, μια χαρά, δεν είμαι fanboy, δεν έχω πρόβλημα, μην με κορυδεύετε. Αυτά από μένα, γεια σας.